Yo guys! Λοιπόν, μετά από καιρό, ξανακάνω ένα παρόμοιο survival εδώ πέρα στον κόσμο του Minecraft στο Java Edition, Minecraft Explore Hard Edition, δηλαδή δεν έχω κάτι και παραπάνω να κάνω για να επιβιώσω πιο καλύτερα εδώ πέρα στον τρελό κόσμο με τα μυθικά τέρατη και οτιδήποτε άλλο υπάρχει τη νύχτα. Και θα είμαι απλά έτσι μέχρι να κάνω μια καλή επιβίωση, δηλαδή θα πρέπει να παίρνω παροπλία από τις αγελάδες ή όποιο άλλο ζώο μου δίνει δέρμα, εκτός από τα άλογα και τα γαϊδούρια, γιατί ποιος θέλει να τα σκότωσε αυτά για να πάρει δέρμα. Έτσι ώστε να μπορέσω να φτιάξω πανοπλία από δέρμα. Τέλος πάντων, οπότε θα κάνω διάφορα πράγματα και ελπίζω να επιβιώσω μια χαρά εδώ πέρα. Χωρίς να πεθαίνω αρκετές φορές, αλλά θα το καταφέρω, γιατί άμα πεθάνω, τελειώνει και το βίντεο. Θα μπορούσα να το κάνω έτσι. Άμα πεθάνω, να τελειώσει το βίντεο. Αλλά επειδή με ξέρω εγώ ότι δεν θα μπορούσα να κρατήσω αυτό το challenge και είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν θα αντέξω και πολύ, αλλά τέλος πάντων. Anyway, έλα εδώ τώρα για να κάνουμε καμία ανταλλαγή. Έτσι εδώ πέρα τώρα πρέπει να κάτσω να κάνω ανταλλαγή, γιατί δεν θα έχω λεφτά εδώ στους Έλληνες. Αρχαίους Έλληνες, οι Δαναοί πελιστο... τι γίνεται, καλά είσαι? Λοιπόν, μπορώ να ανταλλάξω πέτρες από ό,τι βλέπω. Και... πάρε για να πάρω λεφτά θέλω. Αλλά να μπορέσω να έχω να φτιάξω κι εγώ πράγματα, και φούρνο θέλω. Ωραία. 12 μου είναι αρκετά. Ίσως να μπορέσω τώρα να πάω να ανταλλάξω εκεί πέρα με τα ψάρια για να πάρω κανένα φαγητό να χωρίσει. Γιατί είναι λίγο κρίμα εγώ να κάθομαι να πεινάω. Μόλις έφαγα τα 3 μήλα που πήρα από τον bonus chest. Οπότε, περίμενε, όχι, δεν είναι εδώ. Είναι εκεί πάνω που έχει και το νερό κιόλας. Τους ψαράδες. Οκ, okay, τώρα μπορώ να ανταλλάξω μαζί σας. Α, ναι, και τους έκλεψα για το κρεβάτι κιόλας. Το άφησα εκεί πέρα και κοιμήθηκα. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το recording πριν και... ναι. Ου, μπορώ να τους τα πάρω έτσι, ρε. Ου, τέλεια, τέλεια, γιατί να ανταλλάξω μαζί τους. Για, πώς πάει, καλέσαι. Αλλά, γιατί όχι, ας πάρω από αυτούς. Ω, θέλει 7 denier. Έτσι λέγονται, denier. Δεν σε πειράζει άμα μπορώ να πάρω... φαγητό από σας, εντάξει. Απλά χρειάζομαι, δηλαδή μπορώ να πάρω και εδώ το ξύλο και να σας δώσω άλλο ξύλο. Έτσι, ε. Δίκαια πράγματα, κι εγώ Έλληνας είμαι. Πρέπει να βοηθάμε ένας τον άλλον. Ανάλογα, μα εγώ τώρα που είμαι ξένος και μπήκα έτσι στο σπίτι και εσύ περιμένεις να ανταλλάξουμε, αλλά εγώ σας παίρνω τα ψάρια. Δωρεάν παίρνω τα ψάρια. Καλέσαι. Σε βλέπω, έχεις τα λεφτά και denier. Denier. Στο καλό σου, πώς θα τα προφέρεις αυτά. Αλλά δεν πειράζει, όπως και αν τα προφέρεις, μια χαρά είναι. Μπορώ να πάρω όλα τα ψάρια, εντάξει. Χρειάζομαι μαγειρεμένα ψάρια. Θα είμαι εδώ όλη μέρα. Μην ανησυχείς. Μπορείς να πας έξω άμα θες. Πήγαινε έξω. Πήγαινε έξω. Έξω πήγαινε. Έλα. Η φάση είναι ότι είναι δικό της στο σπίτι και εγώ την διώχνω. Αλλά δεν πειράζει, θα βγεις έξω. Αν δεν θα βγεις, εντάξει, κάτσε εδώ. Ελπίζω ο άντρας σου να μην τον ενοχλεί που δανείζουμε λίγο ψάρια. Γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ θα φύγω, θα πάω να κάνω μια περιπέτεια εγώ. Θα ταξιδέψω πολύ μακριά. Δεν θα έχω ούτε πανοπλία και θα χρειαστώ πολύ φαγητό. Οπότε βγάζει νόημα. Έτσι πως είμαι κιόλας. Ωραία, φίλε. Είμαι. Κυριολεκτικά είμαι μια σκιά είμαι. Απλώς τα μάτια μου είναι. Τα φλαγόμενα μάτια μου φαίνονται μόνο. Επειδή είμαι με την κουκούλα. Γι' αυτό δεν θα μπορούσα να δω. Σε άλλους φαίνονται τα δόντια όταν χαμογελάνε. Γιατί έχουν και την Colgate. Δεν είναι καθόλου promotion. Απλά το ανέφερα. Μια είναι meme. Εμένα τα μάτια μου φαίνονται. Ωραία. Έλα, φύγε. Μην με βλέπεις. Κάτσε να πάρω ψάρι θέλω. Λοιπόν, αυτό θα πάρει πολύ ώρα για να πάρω τα ψάρια. Πότε ένα skip. Εντάξει, λοιπόν, 30 ψάρια μου φτάνουν για να μην πάρει και πολύ ώρα κιόλας για να μπορέσω να κάνω και την περιπέτειά μου γιατί θα νυχτώσει κιόλας. Θα πάρω και το κρεβάτι κιόλας εκεί που το άφησα. Αν και δεν χρειάζεται, όχι χρειάζεται, γιατί θα ξαναρθώ εδώ πέρα και θα κοιμάμαι. Ωραία λοιπόν, πάω να πάρω το κρεβάτι μου και άντε γεια σας, καλά τα πάμε. Αλλά εγώ πρέπει να φύγω όμως, έχω εδώ τους πυρσούς. Και ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Οπότε bye, φεύγω και εσύ εκεί καθώς με παρακολουθείς, προστατεύεις το χωριό, σάτυρης. Σάτυρες, μια σάτυρη είσαι, κορίτσι. Δεν είσαι σατήρος, είσαι σατήρινα. Πώς τα λέω έτσι. Ρε φίλε, ο ελεφαντάς. Γεια για σε ένα ντάμπο το ελεφαντάκι. Μόνο που βλέπω ότι τρως καλά και έγινες πολύ ελεφαντάς έγινες.
Από ελεφαντάκι έγινες κανονικός ελέφαντας, ρε. Αφού τόσα χρόνια είναι αυτό το show, ρε φίλε. Ποιο show, καρτούν βασικά. Ω, τι είναι αυτό, δωρεάν θέρμα για μένα. Χαίρεσαι εκεί πέρα που σκότωσες κάποιο ζώο, βλέπω, ε. Ευχαριστώ. Ωρα, πάρει. Έπεσα σε λουλούδι που με ανυψώνει. Οπα, τι ήταν αυτό. Α, τι φάση. Αυτό το μικρό πράγμα. Λοιπόν, Ivory Task, ε. Raw Large Meat. Α, άψητο είναι κιόλας γι' αυτό, αλλά δεν πειράζει. Ωραία και τι ωραία. Πάω να κάνω εδώ πέρα, συνεχίσω την περιπέτεια. Βασικά επιβίωση, τώρα που νυχτώνει κιόλας θα αρχίζουν να γίνονται ωραία τα πράγματα. Θα αρχίζω να κολοπερνάω εδώ πέρα. Ωρε φίλε, στο κάτω, το κάτσω να κάνω parkour στα δέντρα είναι το καλύτερο πράγμα για να γλιτώσω. Αν και σε όποια περιπέτεια και να έχω πάει επιβίωση, πάντα είμαι τυχερός να βρίσκω τέτοια δέντρα, έτσι δάσους μαζί τριγύρω, που μπορώ να κάνω parkour εδώ πάνω και να ξεφεύγω από αυτά τα παλιότερα που είναι κάτω στο έδαφος. Μπορώ και να φτιάξω και σπίτι πάνω εδώ στα δέντρα. Δεντρόσπιτο να κάνω. Δεν μου έφτασε το μεγάλο άψητο κρέας. Πάμε καλά. Αυτό νομίζω δίνει ζωή. Ναι, δίνει ζωή. Αυτό θα το πάρω μαζί μου. Σανγκουίνιρος. Νομίζω το είπα καλά. Δεν με νοιάζει. Για μένα καλό ήταν. Και αυτό είναι που μετράει. Αν είναι για μένα καλό, οι άλλοι δεν έχουν λόγο να μου πουν κάτι. Α, τι γίνεται χωριό. Όταν κάνει τέτοιο μεγάλο lag σημαίνει ότι κάπου εδώ τριγύρω πρέπει να είναι ένα χωριό. Αλλά κοίτα τι ωραίο μέρος εδώ ρε. Τι φάση ρε, απίστευτο ρε. Όπω, εδώ θα μπορούσα να φτιάξω μια ωραία βάση εδώ. Όπα, τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτά τα particles. Τι είναι αυτό, νότα, καρδιά, χι, συννεφάκι με κεραυνό. Τι τούτο ρε. Αλλά μην μου πεις ότι εδώ. Α, creeper! Do you really want to respawn? Think of it again. Αχ, τα αυτιά μου ρε φίλε. Your home bed was missing or obstructed. Το ξέρω, βρήκα και ένα καλουνικό χωριό και όλα εκεί. Γιατί έπρεπε να τύχει ένα creeper τώρα εδώ ρε, στο καλό του, γιατί έπρεπε να γίνει αυτό. Αχ, το πιστεύω αυτό τώρα που κάνω. Ποιος είναι. Ω, ω, το είδα από τη σκιά. Enderman ήτανε. Ω, zombie. Το είδα από τη σκιά, ήταν ένταρμα και με βάρεσε πίσω μου. Τη θυμάμαι αυτήν. Δεν ξέρω ποια είναι. Την είδα κόκκινη ήταν, κανένα όνι είναι. Oh, να πάρει φίλε, είμαι στο δάσος της τώρα. Oh, να πάρει τώρα, να πάρει. Το κακό είναι ότι ξέχασα, κάποια έχω ξεχάσει τι είναι εδώ τριγύρω. Αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι σημαντικό. Ναι, κάτι μου θύμισε τώρα εδώ το δάσος έτσι πως είναι εδώ το μέρος. Ακόμη πίσω μου είσαι εσύ, ε! Δεν με αφήνεις να μιλήσω με την ησυχία μου με ηρεμία να ξεκουραστώ λίγο. Όπως και να έχει, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Και γιατί χάνω τόσο γρήγορη πείνα, επειδή τρέχω, ρε. Θυμάμαι όταν έτρεχα να έχανα τόσο πολύ στην πείνα. Μόνο επειδή έχω χτυπηθεί κιόλας, ήμουν τραυματισμένος, τι να πω. Ω, αρκούδα. Μαύρη αρκούδα, bye. Τουλάχιστον είναι μικρή και θέλει να με επιτεθεί. Ω, πάλι καλή πήχε νερό. Πάλι creeper. Πάλι creeper είναι αυτό. Ε, πάλι creeper ήτανε. Γιατί υπάρχουν. Creeper, γιατί είναι εδώ τώρα τριγύρω τα creeper στο καλό. Οπα, τι ήταν αυτό. Άρα τώρα, σκελετός πολεμιστής. Ευχαριστώ για την όθηση. Πάω να φύγω τώρα. Λάβα, λάβα είναι αυτό σίγουρα. Ναι, μόνη εξήγηση να είναι λάβα εδώ. Ω, κοίτα τι ωραία που σπέφτει. Λάβα που με τυφλώνει στο καλό του. Είναι και σκοτεινά εδώ στον κόσμο. Τώρα αυτό είναι βροχή, ναι. Τι περίεργη βροχή είναι αυτή. Κάτι δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, ε. Κοίτα πως πάει. Έχουν μπερδευτεί τα texture packs και κάτι particles εδώ πέρα, γιατί... Κάπως περίεργο έτσι πως είναι. Κάτσε, είναι χιόνι ή βροχή είναι, ρε. Όχι, βροχή είναι. Αλλά περίεργο, γιατί πέφτει έτσι, ρε. Κάτι δεν πάει καλά μάλλον, μάλλον φταίει μια ενίσχυση που έβαλα και μου το χάλεσε όλο αυτό. Άμα μου το έκανε αυτό ρε εσύ στο καλό του, τότε πρέπει να το απενεργοποιήσω για το Minecraft Java Edition. Για να μου, άμα μου το καταστρέφει έτσι τόσο πολύ. Oh shit, είναι μια μπάνση είναι αυτή. Ποια, ποιος. Oh, Ninetales. Α, μάλιστα, οκ.
Τι κάνεις, καλά είσαι? Αου, τι είναι αυτό στη μούρη μου που έπεσε? Α, please, please, σε παρακαλώ, μη μου κάνεις τίποτα. Με βρήκε η δεύτερη πρώην μου εδώ πέρα, είναι η Nightels. Σκοτώνει αυτό εδώ το πράγμα για μένα, ευχαριστώ. Άμα το σκοτώνεις, δεν το σκοτώνεις, ε. Α, να πάρει, γιατί δεν το σκοτώνεις για μένα? Ωρε φίλε, γιατί κάθομαι και βγαίνω ραντεβού με τέρατα, εντάξει, είπα και εγώ είμαι μια σκιά τώρα, ένα σαν τέρας είμαι. Αλλά, εντάξει, δεν περίμενα ότι θα πήγαινα τόσο χάλια αυτά τα πράγματα, έτσι, σκότωσέ το, σκότωσέ το, έλα, επιτεθώ κι εγώ, αου. Φάσε ένα αυτό στη μούρη που μου βάζει, α, τα αίματά μου είναι. Έτσι, μπράβο, 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 σκότωσέ το, ok, bye. Τι βάρες επίτηδες έτσι ώστε να με αφήσει ήσυχο. Oh. Α, ναι. Μπράβο, μπράβο, σκότωσε το, σκότωσε το. Ρίχτου, ρίχτου, ρίχτου. Μπορείς να σκοτώσει κάποια άλλη εδώ, έτσι. Χτύπα την. Ναι, μάλλον αυτό που έβαλα για ενίσχυση ενοχλεί το Minecraft, δηλαδή τα mods ή οτιδήποτε άλλο. Θα έχω το νούμερο να το απενεργοποιήσω αυτό για την επόμενη φορά. Όχι, όχι, τι κάνει. Το σκοτώνουνε. Ουχ, τι έγινε. Τι έγινε, ρε, φύγε από μπροστά μου. Ωρα, πάρε τον Big Golem τώρα αυτός. Τι απήγαινε η Nightels. Αυτός εδώ τι γίνεται, ρε. Στο καλό του μου ήρθε και μου έκανε αγκαλιά. Μ' αγκάλιασε, με φίλησε και κάηκα. Το πιστεύω. Please, σε παρακαλώ, όχι άλλο φίλε. Όχι άλλα φίλια. Please, όχι, δεν θέλω άλλο. Όχι, όχι, φύγε. Φύγε, γέμισε κόκκινο η όλη οθόνη. Α, φτιάχτηκε. Ού, να πάρει, ού, να πάρει. Ω, πάω να φύγω. Τρελοκομείο είναι εδώ, ρε. Τι έχει εδώ. Ω! Α, τέλεια. Α, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δεν βλέπω που πάω. Δεν βλέπω που πάω. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Δεν βλέπω που πάω. Τι γίνεται, τι κάνω. Γιατί πάω από εδώ. Τουλάχιστον μπορώ να φω κάτι. Πρέπει να κάνω γρήγορο building. Ένα fast building. Εδώ έτσι τα τυφλά. Αου, 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 δεν βλέπω πού είμαι. Είναι νύχτα. Περίμενε. Θέλω εγώ φως. Είμαι σκοτώσει το άλλο με το τόξο. Ακούω εκρήξεις και δεν μ' άρεσε. Οκ. Αου, αου, με περίμενε η άλλη από πάνω. Πάρω με περίμενε. Ω, αυτή είναι ακέφαλο, είναι η ντουλάχαν είναι, λέγεται ντουλάχαν. Έτσι. Οκ, 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 bye, bye, bye. Αντιός, φεύγω. Ηρεμία όλη σας, όχι σκελετός. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν κενό, αλλά έτσι πως ήταν όλο μαύρο σκούρο εκεί πέρα, το παρατήρησα καλά, πρέπει να φάω. Δεν βλέπω καν που πάω, είναι πολύ νύχτα είναι ρε εσύ. Έχω εδώ πέρα τους πυρσούς μου, αλλά κάποιες φορές χρειάζομαι ρε εσύ να φάω κιόλας κάτι. Γιατί τρέχω κιόλας και πεινάω. Κάτσε, πάω πάλι πίσω. Πάω πάλι πίσω, γιατί πάω πίσω. Εσείς φταίτε. Με φίλεσατε τόσο που χάζεψα. Μέσα στη βροχή κιόλας. Η βροχή δεν βοηθάει καθόλου κιόλας να βλέπω εδώ. Τι αυτό, πίγασος. Ω, να, χωρίς μομπ. Πίγασος είναι. Γιατί το λέει χωρίς μομπ. Αυτό είναι. Αου, 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 αου. Ο πίγασος μου επιτίθεται. Μου επιτίθεται ο πίγασος. Η μόνη εξήγηση είναι γιατί ακούγα τώρα χλιμήτρισμα. Σταμάτα με επιτίδεσαι, δεν σου έκανα τίποτα. Να πάρει. Φύγε. Καλά, λέω να κοιμηθώ καλύτερα. Αχ, τι είναι όλα αυτά, γιατί υπάρχουν όλα αυτά εδώ πέρα, ε. Κάθε φορά το ίδιο και το ίδιο συνέχεια, πρέπει να βλέπω μηνύματα. Τι ήταν αυτό το βράδυ ρε εσύ. Τέλος πάντων, anyway. Τρελή φάση. Όπα, χωριό. Όχι, δεν έχει χωριό. Τώρα έτσι ξαφνικό lag για λόγω κανένα χωριό. Τώρα εσύ φταίς. Έλα εδώ. Έλα, νομίζω ότι είσαι έξυπνος, ε. Τι με σκότωσε. Rebel Farlander. Ωραία, φίλε, το πιστεύω. Πού είναι αυτός τώρα. Κοίτα να δεις, ρε. Rebel Farlander με σκότωσε, ρε. Για τι κάνεις κι εσύ. Σάκλωψε, κύκλωπας. Τουλάχιστον είσαι φιλικιά. Δεν θες να μου επιτεθείς. Αυτά τι είναι, μάγκοτ λέγονται, ναι μάγκοτ. Ωρε φίλε. Τέλος πάντων η κολοκύθα δεν φαίνεται πολύ ωραία, αλλά θα την πάρω για να την βάλω στο κεφάλι μου, έτσι για διακόσμηση.
Α, τέλεια. Είχε τα φάτσα, ρε. Δεν έχει πολύ όρεξη κολοκύθα, μου φαίνεται. Ρε, τι να κάνω κι εγώ. Πάμε. Ούλα, πόρδαλε, άντε γεια. Άντε γεια, δεν σε ζητάω τίποτα παραπάνω με τη λεοπάρδαλη. Φεύγω κατευθείαν. Σιγά μην κάτσω να τα βάλω με μια λεοπάρδαλη. Οκ, πάει. Αου. Αλλά ό,τι φαίνεται μπορώ να τα βάλω με το έδαφος. Αυτό κάτι παίζεται. Κάτι γίνεται με το έδαφος. Μπορείς να τα βάλεις με το έδαφος. Εσύ κάνεις έτσι ρε. Οκ. Θα μου κάνεις εσύ έτσι. Περίεργο για μέλισσα. Γεια σου, πώς πάει, καλά είσαι. Οκ, bye. Υπάρχουν μέλισσες εδώ, έβγηκαν αυτές οι μέλισσο εργάτριες που είναι αυτές εδώ. Κάνουν περίεργο θόρυβο, κάνουνε, γαργαλάει στο αυτί όταν το ακούς αυτό. Δηλαδή σε φάση, ανατρίχιασα. Ωραία, για να δω τώρα τι άλλο θα συναντήσω. Αν και δεν έχει τίποτα άλλο ρε, δυστυχώς όταν κάνω αυτές τις περιπέτειες που είναι και σε survival κιόλας. Δεν υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είμαι όλη την ώρα σε δάσος είμαι. Πιο πολύ η νύχτα είναι το πιο ενδιαφέρον και τρελό πράγμα που μπορεί να γίνει. Αλλά τι να κάνω έτσι, να αυτό το πράγμα τώρα. Έχουμε και βατράχια εδώ. Τι είχε εκεί, κάτι είδα, αλλά δεν νομίζω να ήταν κάτι μάλλον ενδιαφέρον. Τι να κάνω κι εγώ. Δεν θα πάω, σιγά μην πάω εκεί. Τι είναι αυτό. Τι τούτο ρε. Μπορώ να το σπάσω. Α, όχι, είναι μπλοκ ήτανε ρε. Μάλλον ήτανε γρασίδι, ήτανε η χώμα καλυμμένο στο χιόνι και ήταν έτσι σαν φωτιά ρε, να. Ναι, με γρασίδι ήτανε και φαίνεται λες είναι κάτι σαν φωτιά είναι ρε. Απίστευτο. Και ήταν αδύς ψευδέστηση ίσως. Ή μάλλον έτσι το κάνα και καλά να φανεί ότι είναι παγωμένο γρασίδι, ότι πάγωσε. Όπως και να έχει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά να παγώνει έτσι ένας γρασίδι, απίστευτο. Τώρα εσύ τι είσαι? Α, πολύ είσαι. Εγώ νομίζω μια κότα ήταν και πέταγε. Άκουσε εκεί να πετάξει κότα. Οι κότες μπορούν να πετάξουν από ό,τι ξέρω. Και άκουσα. Άμα πάρω μια μεγάλη όθηση, αλλά για λίγο και μετά πέφτουν κάτω. Ωραία λοιπόν, αυτό ήτανε. Ναι, αυτό ήτανε. Ένα μικρό survival έκανα. Τίποτα το ενδιαφέρον έγινε παρά μόνο το βράδυ ήταν πολύ μεγάλη τρέλα. Α, και αυτό το βράδυ ήταν πολύ σύντομο γιατί δεν άντεξα εγώ αρκετά και πέθανα κιόλας αρκετές φορές. Όπως σας είπα, το challenge δεν μπορούσα να το κρατήσω. Δηλαδή δεν μπορώ. Γιατί όπως είπαμε, ξέρω ότι εγώ δεν θα καταφέρω να επιβιώσω τόσο εύκολα, ειδικά σε ένα τέτοιο κόσμο. Αλλά τι να κάνω κι εγώ, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Anyway, ευχαριστώ που είδατε και αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να ρίξετε like και subscribe. Θα ξαναπούμε την επόμενη φορά εδώ στον κόσμο του Minecraft. Okay? Και. Bye! We'll be right back.